Μια επικίνδυνη κακοποίηση του πλανήτη. Πώς βρήκανε τον αρχή εγκληματία. Δεν υπάρχουν άλλοι. Εμένα είδε. Όποιος με ξέρει προσωπικά γελάει. Ο Λάσας Σουσανασβίλη αρνείται να εκδοθεί στη Γαλλία, όπου τον κατηγορούν βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κλοπές. Η δίκη του ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου. Μετά από 23 θυελώδεις συνεδρία στον Αεροπάγο, το δικαστήριο χτες ανέβαλε την υπόθεση για τις 17 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Γιατί δεν θέλει να πάει στη Γαλλία? Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου στη Γαλλία και πιστεύω ότι ο σκοπός των Γάλλων είναι να με βάλουν στην απομόνωση. Δεν ξέρω αν θα επιβιώσω. Θα με προσκαλούν στο Μοντε Κάρλο. Στο Μοντε Κάρλο θα πήγαινα. Μοντε Κάρλο θα μείνει αυτό μου. Δεν θέλω να εκδοθώ στη Γαλλία για να μην με αυτοκτονήσουν και να έχω τα φάρμακά μου. Ο Γεωργιανός, που φέρεται ότι έχει τον ανώτατο τίτλο τιμής των ηγετικών στελεχών της ρωσόφωνης μαφίας, αυτών του Βορ Βιζακών, υποστηρίζει ότι αυτά λερώνουν το όνομα... Θέλω να καθαρίσω το όνομά μου. Αυτό το δικαστήριο το χρειάζομαι για να καθαρίσω το όνομά μου. Για να μην δει κάποιος στα παιδιά μου ότι ο πατέρας σας είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Για το διαβόητο κατηγορούμενο και τις συνθήκες κράτησής του έχουν ακουστεί πολλά. Ακόμη και ότι έχει τον προσωπικό σεφ του στη φυλακή. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολιάζουν τα ρούχα και τα επώνυμα παπούτσια που επιλέγει να φορά στα δικαστήρια. Πώς καλύπτει όλα αυτά τα έξοδα, το ρωτάμε. Ξεχνάτε ότι δουλεύω από 7 χρονών. Τα έξοδα μου είναι το νοσοκομείο και οι μετακινήσεις μου. Εάν θέλω να ζήσω, πρέπει να κάνω αυτόν τον τρόπο ζωής. Η υγεία μου έχει βελτιωθεί πολύ και επειδή έπαθα πάλι έμφραγμα, χρειαζόμουν και επίβλεψη καρδιολόγου. Κάθε μέρα τα τελευταία 7 χρόνια παίρνω 10 φάρμακα, 5 το πρωί και 5 το βράδυ. Ο ίδιος δηλώνει πως η μοναδική σκέψη του είναι οι τρεις κόρες του, τις οποίες υπεραγαπά. Πού δηλαδή? Θα ήθελα να είμαι στη Μόσχα, εκεί που είναι τα παιδιά μου. Μου λείπουν οι τρεις κόρες μου. Σπουδάζουν και οι τρεις σε πολύ καλά πανεπιστήμια. Η μία από αυτές είναι μέλος σαν συνάδελφός σου. Σπουδάζει δημοσιογραφία. Ο Λάσας Σουσανασβίλη αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Την τελευταία φορά έφυγε από το δικαστήριο με ασθενοφόρο. Όταν άρχισε η δίκη, ερχόμουν περπατώντας. Τώρα δεν περπατάω. Έρχομαι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Αν και ανάπηρος, με συνοδεύουν 30 αστυνομικοί. Ο Λάσας Σουσανασβίλη μιλάει μεταξύ άλλων και για την πίστη του στο Θεό. Πιστεύω πολύ στο Θεό. Έχω μεγάλη πίστη. Μου άρεσε να πηγαίνω σε εκκλησίες και μοναστήρια. Αγαπώ τον Άγιο Παΐσιο και την οικογενειακή ζωή. Γνωρίζω και τον Εφραίμ. Ήμασταν μαζί στη φυλακή το 2012. Μου αρέσει πολύ και το διάβασμα. Οι Γάλλοι και οι Ρώσοι συγγραφείς. Την γαλλική ιστορία την ξέρω καλύτερα για τους Γάλλους. Μιλάμε για μεγιστά, έτσι. Για μεγαλομέτωπο της Σόκογκας. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι μεγιστής. Δισεκατομμύρια. Λοιπόν, αυτά.